Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και συνήθως σε αυτό το κανάλι κάνουμε reviews για προϊόντα ομορφιάς, κάνουμε μακιγιάζ χρησιμοποιώντας προϊόντα καινούρια και σε κανονικό μέγεθος. Σήμερα όμως αποφάσισα να δεχτώ την πρόκληση και να κάνω ένα challenge που λέει ότι πρέπει να κάνεις το μακιγιάζ σου με μόνο μήνυ συσκευασίες. Έχω λοιπόν διάφορα δείγματα εδώ και διάφορες μήνυ συσκευασίες που είτε μπορείς να αγοράσεις online γιατί είναι travel size, είτε είχαν κυκλοφορήσει σε Advent Calendar στα Χριστούγεννα, σε αυτή την περίοδο, όπου οι εταιρείες κυκλοφορούν αυτά τα ημερολόγια, όπου σχεδόν κάθε μέρα ανοίγεις ένα κουτάκι και έχει ένα προϊόν σε μίνι συσκευασία. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε αν θα το καταφέρω, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, αλλά και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Λέω να ξεκινήσουμε δίνοντας λίγη ενυδάτωση και λάμψη στην επιδερμίδα με την Max Strobe Cream στην απόχρωση Pink Light. Κοιτάξτε πόσο μικρούλι είναι! Είναι μόλις 6 ml, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλή ποσότητα για να μπορείς να κρίνεις αν σου αρέσει η συγκεκριμένη κρέμα. Οπότε τη βάζω σε όλο μου το πρόσωπο και μου δίνει αυτή την πολύ ωραία λάμψη. Εντάξει, το πρόσωπό μου δεν είναι πολύ χαρούμενο, γιατί βάφομαι, ξεβάφομαι όλη μέρα σήμερα, επειδή προσπαθώ να φιλμάρω αρκετά βίντεο για να έχει τελικό τον Αύγουστο που εγώ θα λείπω διακοπές. Και πάμε τώρα στο primer. Έχω δύο συσκευασίες. Έχω πρώτα το Photo Finish Foundation Primer από την Smashbox που ξέρετε ότι το λατρεύω και έχω και τη βερσιόν που είναι Pore Minimizing. Θα ξεκινήσω με το Pore Minimizing και θα το βάλω στο κέντρο του προσώπου, εκεί όπου η πόρη μου είναι πιο εμφανής και που θέλω να διατηρηθεί matte η όλη κατάσταση. Και αμέσως δημιουργεί αυτό το blurring effect που του θολώνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο. Και θα βάλω και το κλασικό στο υπόλοιπο πρόσωπο. Είμαστε έτοιμοι για το foundation και εδώ παιδιά θα παιχτούν πολλά. Θα δούμε αν αυτό το σημερινό βίντεο θα είναι φιάσκο ή αν θα έχει απόλυτη επιτυχία. Γιατί έχω πάρα πολλά τέτοια δειγματάκια. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά είναι και αν είναι κάποιο στην απόχρωση της επιδερμίδας μου, γιατί συνήθως τα δείγματα δεν τα πολύ πετυχαίνουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που είναι της Laura Mercier. Είναι το Candle Glow Soft Luminous Foundation στην απόχρωση Linen. Θα το ανοίξω το ψαλιδάκι μου και θα το δοκιμάσω κατευθείαν εδώ στο πρόσωπό μου. Ούψ! Νομίζω ότι είναι λίγο άσπρο, ε. Θα περάσω στο Dior Forever Undercover 24 Hour Full Coverage. Μ' αρέσει όπως ακούγεται αυτό το όνομα. Και είναι στην απόχρωση 030. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι κάπως πιο σκούρο και κάπως καλύτερο. Ναι, είναι. Όσο λίγο στο χέρι μου. Ου, ωραίο! Μ' αρέσει. Εδώ η συσκευασία έχει 1 ml και είμαι περίεργη να δω αν φτάνει για όλο μου το πρόσωπο. Ου, φαίνεται να είναι καλή ποσότητα. Όσο και να ακούγεται λίγο το 1 ml, ου, είναι πάρα πολύ! Λοιπόν, πάμε να το εφαρμόσουμε τώρα. Με ένα mini sponge, ένα mini σφουγγαράκι που δεν είναι beauty blender, είναι ένα πάρα πολύ σκληρό σφουγγαράκι που απορροφά πάρα πολύ νερό. Και έχω μετανιώσει πραγματικά που το αγόρασα. Εντάξει, αυτό θα μου πάρει κανένα μισάωρο, έτσι, θα το τρέξω να ξέρετε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, οπότε θα βάλω λίγο στο χέρι μου και θα το περάσω, παιδιά, από πάνω με τα δάχτυλά μου. Νομίζω ότι θα είναι πιο smooth, πιο λίγο το αποτέλεσμα. Θα το φέρω και λίγο στο λαιμό, γιατί ξεκάθαρα είναι λίγο σκούρα η απόχρωση. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρομερή υφή εδώ μεταξύ. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το foundation δεν φαίνεται καθόλου βαρύ και χτίζεται ωραιότατα και πολύ ομοιόμορφα. Νομίζω ότι τη σώσαμε λίγο την κατάσταση με τα δάχτυλα. Δεν είναι και ο αγαπημένος μου τρόπος να βάζω foundation, αλλά όταν βιάζεσαι είναι και μια καλή λύση να μπορείς να το βάλεις σαν κρέμα. Πολύ ωραία εφαρμογή και μου αρέσει που η ποσότητα ήταν αρκετή για να εφαρμοστεί σε όλο το πρόσωπο και να έχει full κάλυψη. Λοιπόν, έχω δύο κονσίλερ στα χέρια μου. Το ένα είναι από την Too Faced, είναι το Born This Way. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου αυτό, να πω την αλήθεια. Θα προτιμήσω να ξεκινήσω δοκιμάζοντας το Efacean Long Tenue. Είναι από τη Lancôme, έχει SPF 30. Και δεν το έχω δοκιμάσει, είναι στην απόχρωση 02, οπότε λογικά, αφού το foundation ήταν στην απόχρωση 03, το 02 φαντάζομαι σε concealer. Θα μας κάνει. Βάζω στα δάχτυλά μου. Να είναι πολύ λευκό.
Περισσότερο αυτή την απόχρωση θα τη διάλεγα για να δώσω φως στο κέντρο του προσωπού και όχι για να τη χρησιμοποιήσω γύρω από τα μάτια. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που αυτή έχουμε, αυτή θα χρησιμοποιήσουμε. Θα το βάλω και από πάνω για να το χρησιμοποιήσω και ως βάση για τις σκιές. Και θα φωτίσω και το κέντρο του προσώπου μου λίγο. Και αυτό εφαρμόζεται πολύ ωραία με τα δάχτυλα και τα μποναριστά. Η συγκεκριμένη συσκευασία ήταν σε Advent Calendar και είναι 5ml, υπεραρκετή για μια εβδομάδα, μην σας πω, χρήση. Και θα περάσω σε setting powder, fixing powder λέγεται, είναι της Art Deco, είναι σε αυτή τη mini συσκευασία που είναι travel size, δεν την έχω χρησιμοποιήσει καν, είναι και πρώτη εντύπωση, ελπίζω να είναι καλή. Για να δούμε. Αχ, είναι τόσο αστείο. Εντάξει, τουλάχιστον η πούδρα μπαίνει καλά, γιατί η περιοχή κατά τα μάτια είναι πιο μικρή. Τώρα στο υπόλοιπο πρόσωπο δεν ξέρω τι θα κάνω. Εν τω μεταξύ είναι τόσο μικρό που σχεδόν μου φεύγει από τα χέρια, παιδιά. Έχουν πονήσει τα δάχτυλά μου. Προσπαθώ να το κρατήσω. Ας περάσουμε σε bronzer για να δώσουμε λίγο χρώμα στο πρόσωπο. Έχω ένα πολύ mini χούλα με πολύ mini πινελάκι. Τα μισώ επίσης αυτά τα πινέλα. Αλλά τέλος πάντων, έχει χάρη που έχουμε το challenge, γιατί παίρνουν πάρα πολύ προϊόν και δεν είναι εύκολο να το διαμοιράσεις στο πρόσωπό σου όπως θέλεις. Μένει σε ένα σημείο, γίνεται λίγο μουτζούρα. Να, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μουτζούρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά από τη στιγμή που είχα πάρει αυτό εδώ το mini, νομίζω σε μια κασετίνα ήταν, ή σε ένα advent calendar, δεν θυμάμαι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι, παιδιά, το σωστό το χρώμα του χούλα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο σταχτή, όχι τόσο μπρονζέ όσο είναι το χούλα. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το βλέπετε στην οθόνη, εγώ το βλέπω πάντως λίγο πιο σκούρο και δεν μ' αρέσει καθόλου. Όπως έχει εφαρμοστεί από αυτή τη μεριά, είναι χάλια. Θα προσπαθήσω να βάλω λίγο και γύρω από τη μύτη, τουλάχιστον αυτό το πινέλο βοηθάει για αυτή τη χρήση. Ας πούμε ότι το bronzer έχει τοποθετηθεί σωστά, έχει τοποθετηθεί όσο σωστά μπορούσα δεδομένων των συνθήκων. Θα περάσω στα χείλη, ξέρω η σειρά είναι λίγο ανάποδη, περιμένατε ρούζ και μάτια τώρα, αλλά αφενός δεν έχω ρούζ, αφετέρου επειδή τα κραγιόν που έχω είναι πάρα πολύ έντονα, θέλω να έχω μια εικόνα του τι συμβαίνει με το κραγιόν πριν τονίσω υπερβολικά τα μάτια μου. Αυτή η συσκευασία από τον Dior είναι η πιο χλιδάτη, παιδιά, που έχω δει σε δείγμα για κραγιόν. Λοιπόν, έχει 4 δείγματα μέσα και έχει και ένα πινελάκι για να εφαρμόσεις το lipstick. Το πινελάκι είναι αυτό. Και τα δείγματα είναι αυτά εδώ. Είναι από τη σειρά Dior Addict. Οπ, έπεσε. Μισό λεπτό. Να το. Είναι το, αυτό που έπεσε είναι το B Dior, αυτή εδώ η απόχρωση. Έχω επίσης το Dior Charm, το Dior Celestial και το Lucky. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα στο Lucky και στο Dior Charm, αλλά θα διαλέξω το Dior Charm γιατί πορτοκαλίζει λίγο και μου αρέσει περισσότερο. Είναι το 673. Λοιπόν, ωραία. Πήρα και το προϊόν. Wow! Είναι φανταστικό χρώμα, αλλά σχεδόν φωσφορίζει, έχω τρομάξει. Αλλά είναι τέλειο για το καλοκαίρι, νομίζω. Λοιπόν, το πινελάκι είναι χάλια, είναι πάρα πολύ σκληρό και μυτερό. Για να προσπαθήσω να κάνω και το πάνω. Πάμε να περάσουμε στα μάτια. Έχω αυτές τις δύο σκιούλες από την NYX. Είναι από τη σειρά Whipped Wonderland η συγκεκριμένη, που είναι shimmery και λέγεται Sweet Tooth. Και αυτή εδώ είναι από τη σειρά Sweet Chateau και είναι η Cookie Cutter. Θα ξεκινήσω από την Cookie Cutter. Λοιπόν, έχω και ένα μικροσκοπικό πινέλο, παιδιά, με το οποίο δεν ξέρω αν θα συνεχίσω, αλλά θα ξεκινήσω τουλάχιστον την εφαρμογή. Έχω και τα κανονικά μου πινέλα εδώ, γιατί εντάξει, δεν το λες και πολύ βολικό. Τη βάζω σε όλο το βλέφαρο αυτή τη σκιά, γιατί ουσιαστικά είναι ένα χρώμα σαν το χρώμα της επιδερμίδας μου, λίγο πιο φωτεινό. Οπότε θα είναι και η βάση και η σκιά που θα μας δώσει φως, αφού δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Και η πρωταγωνιστική σκιά θα είναι αυτή και νομίζω θα τη βάλω με τα δαχτυλά μου και αυτή, γιατί αυτός ο τρόπος θα είναι πιο απλός. Yes, I like και εγκρίνω, δεν ξέρω αν πηγαίνει με το κραγιόν, αλλά θα είναι τόσο minimal το σημερινό look που εντάξει δεν νομίζω να μας ενοχλήσει. Θα ήθελα τώρα να έχω και μια σκούρα καφέ να τη βάλω στην εξωτερική εδώ πλευρά του πλεφάρου μου για να δώσω λίγο βάθος, αλλά δεν έχω. Αυτό που έχω όμως είναι ένα mini μολύβι από τη Lancôme και αυτό θα χρησιμοποιήσω τώρα, είναι το 01 Noir και θα κάνω μια λεπτή γραμμούλα εδώ.
την οποία θα προσπαθήσω να σβήσω με αυτό το πινελάκι. Είναι τραγικό αυτό το πινελάκι, δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Παίρνω ένα από τα δικά μου και μπορείτε να πείτε ότι απέτυχα στην πρόκληση. Λοιπόν, αναγκάστηκα να πιάσω τα μαλλιά μου πάνω, γιατί παιδιά κάνει απίστευτη ζέστη εδώ μέσα. Αν μπορούσα την μπλούζα δεν θα φόραγα. Και ο Θεέ μου, το δεξί μάτι είναι τόσο χάλια που δεν πρέπει να έχω κάνει τόσο χάλια μακιγιάζ ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, θα συνεχίσω όμως και θα πάρω λίγο από το κραγιόν και θα το βάλω εδώ με τα φόβου Θεού, τα μποναριστά, για να δώσω λίγο χρώμα στα μάγουλα. Τώρα βέβαια αυτό πάνω από την πούδρα έρχεται και γίνεται μία λάσπη. Ελπίζω ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα στην κάμερα από ό,τι τα βλέπω εγώ στον καθρέφτη μου, να σας πω την αλήθεια. Θα περάσω στο μολύβι φρυδιών που είναι αυτό εδώ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι το Anastasia Brow Wiz. Ήθελα πάντα να το δοκιμάσω. Ζήτησα λοιπόν μια παραγγελία που είχα κάνει από ένα site του εξωτερικού να μου το βάλουν ως δείγμα μέσα και μου ήρθε παιδιά αυτή η ψήρα. Λοιπόν, αυτή η ψήρα, εκτός το ότι έχει πολύ λίγο προϊόν μέσα, δεν κουνιέται το μολυβάκι. Δηλαδή, έχει μόνο αυτό και αν σου σπάσει, σου σπάσε. Τέλος. Ας προσπαθήσω να κάνω τις γραμμές εδώ στα φρύδια μου πολύ πολύ απαλά. Γράφει ωραία, αυτό θα το παραδεχτώ με την πρώτη, αλλά δεν θα το πιέσω γιατί φοβάμαι, μη σπάσει. Μετά δεν έχουμε άλλο. Αου, έσπασε! Έσπασε! Δεν το πιστεύω με το που πήρα θάρρος και το πίεσα λίγο παραπάνω για να δω αν μπορώ να το ξαναβάλω μέσα γιατί δεν έχω τελειώσει. Αυτό ήταν, ξανά έπεσε. Δεν έχει άλλο προϊόν, οπότε το υπόλοιπο φρύδι θα γίνει αναγκαστικά με το gel. Έχω Benefit Gimme Brow και αυτό εδώ θα χρησιμοποιήσω στην extra mini συσκευασία του και ας ελπίσουμε ότι έχει λίγο χρώμα μέσα και λίγο gel για να κάνει τα φρύδια αξιοπρεπή. Για setting spray θα χρησιμοποιήσω τη mini συσκευασία της Urban Decay, αυτό είναι το D-Slick, είναι travel size και θα ψεκάσω το πρόσωπό μου. Δεν ξέχασα ότι έχουμε να βάλουμε και μάσκαρα, δεν το ξέχασα καθόλου. Αλλά επειδή καμιά φορά με το setting spray που κλείνω τα μάτια μου μεταφέρεται η μάσκαρα, είπα να μην το ρισκάρω. Λοιπόν, έχω αυτή τη μίνι συσκευασία, είναι το Becca Shimmering Skin Perfector στην απόχρωση Opal και θα το χρησιμοποιήσω με το αγαπημένο μου πινέλο για highlighter. Oh yes! Παιδιά, από τα πιο αγαπημένα χρώματα και highlighters αυτών. Χρειάζεσαι ελάχιστο προϊόν για τη maximum λάμψη. Είναι απίθανο. Λοιπόν, και πάμε σε μάσκαρα. Έχω την Hypnose Drama. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά από τη Lancôme. Πρώτον να σας πω ότι το βουτζάκι είναι κανονικότατο μέγεθος και αυτό μου αρέσει πολύ γιατί μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι από τις μάσκαρα που αγαπώ εγώ γιατί θέλω πολύ διαχωρισμό, λίγο μου μπερδεύει τις μπλεφαρίδες μεταξύ τους. Τους δίνει όμως ένα μήκος και κυρίως τους δίνει όγκο επειδή τους κολλάει μεταξύ τους. Αλλά σαν αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Και ήρθε η ώρα να λύσω τα μαλλιά για να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, αυτό το υπέροχο μακιγιάζ που έκανα με τα mini προϊόντα που είχα στη διάθεσή μου. Λοιπόν, αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ, ομολογώ, είναι το κραγιόν των Dior, το οποίο τώρα που πέρασε η ώρα έχει κάτσει καλύτερα στα χείλη μου. Στην αρχή φοβόμουν ότι θα τρέχει γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε μολύβι, αλλά μια χαρά είναι. Μου άρεσε πολύ το foundation, αλλά και η πούδρα της Art Deco, αυτή εδώ. Αυτή η Sweet Tooth από την NYX είχε πολύ ωραία γυαλάδα. Το μολύβι της Lancôme, παιδιά, το βρήκα πολύ δύσκολο να το δουλέψω με το πινελάκι μου. Γενικά ήταν υπερβολικά μαλακό και μου τζουρώθηκε. Το Anastasia μολύβι, αν και ψήρα, νομίζω ότι θα του δώσω μια ευκαιρία και θα το αγοράσω, αν και έχω και οικονομικότητα που κάνω τη δουλειά μου. Αλλά έκανα φρύδια σε χρόνο τετέ, αυτό είναι αλήθεια, δεν έχω ξανακάνει φρύδια τόσο γρήγορα και δεδομένου ότι ήταν και μικρή συσκευασία θα μπορούσε να με έχει δυσκολέψει και 5 φορές παραπάνω, αλλά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και το Shimmering Skin Perfector, φανταστικό, το concealer επίσης μου άρεσε πολύ της Lancôme. Καλά, για το primer δεν λέω, το ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ, Smashbox και η κρέμα, η Strobe Cream από τη MAC επίσης είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, για το μακιγιάζ δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη, αλλά δώστε ένα like έτσι από την καρδιά σας. Εγώ προσπάθησα, όπως και να έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που είδατε αυτό το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά φιλιά! Bye bye!